ρεπορτάζ, όπως ας πούμε ότι ποιος εκτιμάει την ταινιοθήκη του Μέγκα. Την ταινιοθήκη του Μέγκα, ας πούμε, που την αποδεχθήκαμε όλοι. Όχι, την αποδεχτήκαμε. Εγώ δεν την αποδέχτηκα ότι η εκπομπή του Μαμαλάκη κάνει 28 εκατομμύρια ή τα στρουμφάκια στο Άλτερ. Λοιπόν, αλλά εδώ έρχεται η Πειραιός, που εσείς είσαστε μέτοχος και που φαντάζομαι ότι θεωρείτε ότι έχει μια σοβαρή διοίκηση χρόνια πολλά πριν και λέει αυτό κάνει 100, πόσο έλεγε κύριε Λοβέρδο, 144 εκατομμύρια λέει. Αφήστε τώρα το καλαμπούρι, λέει, και για τον Κωνσταντακάτο τα ίδια λέγατε βοσκοτόπια. Και μάλιστα έχει υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο στις κυβερνήσεις του φίλου μου του Αντρέα του Λοβέρδου, του Ονότη του Μηταράκη. Αυτά οι δημοσιογράφοι του Σταρ περιμένουν τώρα να τα ακούσουν, που είναι τα αφεντικό τους εδώ από τον Νικολόπουλο. Δεν τα ξέρουν. Κι όμως δεν τα παίξανε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νικολόπουλο. Να απαντήσει ο κύριος Βαρδεμαγιάννης. Το ερώτημα είναι λοιπόν, ενώ συμφωνούμε για την έρευνα όπως είπατε ότι έπρεπε να γίνει, συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό περίμενα να ακούσω και γι' αυτό και είπαμε, καλύψατε. Όμως κάποιοι, αν δεν πήραν εντολή από εσάς ακόμα χειρότερα, ερωτώ, μήπως παίζουν κάποιο παιχνίδι πολιτικό. Καταρχάς, γιατί είπατε πολλά. Το θέμα της δημοσιογραφίας και της έρευνας είναι θέμα των δημοσιογράφων και του μέσου το οποίο δουλεύουν. Θεωρώ ότι απάντησα το συγκεκριμένο ερώτημα. Τώρα, για ταινιοθήκες και αποτιμήσεις, οι τράπεζες και οι οργανισμοί έχουν τον τρόπο να αποτιμήσουν με έναν τρόπο κάποια πράγματα. Τώρα, δεν είναι σίγουρα το ίδιο πράγμα οικόπεδα και ταινιοθήκες. Είναι διαφορετικά πράγματα. Κάποια στιγμή πολλοί λέγανε ότι είναι μια μεγάλη περιουσία να έχεις οικόπεδα και τα αποτιμούσαν σε τρελά νούμερα και έχουν δοθεί δεκάδες, εκατοντάδες δάνεια πάνω σε οικόπεδα που τώρα είναι μόνο βοσκότοποι. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Η μια ταινιοθήκη έχει μια αξία για ένα κανάλι σίγουρα μεγάλη. 10 εκατομμύρια λέει ότι δίνουν μόνο στο Μέγκα τώρα, είναι αλήθεια? Ότι ήρθαν οι καινούργοι και προσφέρουν 10. Ούτε 600, ούτε 700, 10. Ναι, αν αυτή τη στιγμή έχει μπει το κανάλι σε μια διαδικασία να πουλήσει την ταινιοθήκη, δεν το γνωρίζω. Οι καινούργοι θα θέλανε να την πάρουν 10, διότι προφανώς έχει πληρώσει 70 και θα θέλει να πάρει την ταινιοθήκη 10. Από την άλλη πλευρά, αποδεικνύεται από τα τελευταίους μήνες ότι όντως η ταινιοθήκη του Μέγκα έχει αξία. Διότι το Μέγκα παίζει μόνο την ταινιοθήκη του. Και παρόλα αυτά έχει μια σημαντική ακροματικότητα με οποία του αποφέρει έσοδα. Τα οποία κατ' επέκταση αποφέρουν έσοδα στην τράπεζα. Γιατί αυτή έχει δεσμεύσει τους λογαριασμούς του Μέγκα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια αξία. Πόσο μεγάλη είναι δεν την γνωρίζω. Και δεν είμαι σε θέση να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Άρα λοιπόν για να απαντήσω συγκεκριμένα, θεωρώ ότι τα κανάλια έχουν την αξία τους και σαν κανάλια και σαν ταινιοθήκη. Μια τελευταία ερώτηση. Εύχομαι να μην χρειαστεί να μάθουμε ποια είναι η αξία η πραγματική της ταινιοθήκης. Και το λέω ειλικρινά. Κύριε Βαρδινογιάννη, ένας εκ των δύο του Περούκα Γκέιτ ήταν από το Σταρ. Εσείς το κανάλι αντέδρασε. Βέβαια, ξέρουμε όλοι ότι στην αρχή